Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ανανεωμένο Our Singers. Σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον κύριο Θέμη Αδαμαντίδη. Ο Θέμης ο Αδαμαντίδης έχει αποδείξει τόσα χρόνια ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς τραγουδιστές στην Ελλάδα μας. Έχει κάνει 25 άλμπουμ και 26 singles. Τραγούδια τα οποία έχουν μαγέψει την καρδιά μας, έχουν στοιχειώσει πραγματικά το λαϊκό τραγούδι με την καλή την έννοια και από ό,τι έχει ακουστεί σε συνέντευξή του ο αείμνηστος βασιλιάς του λαϊκού τραγουδιού Στέλιος Καζαντζίδης είχε αναφέρει ότι η συνέχεια του θα είναι ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Προχωράμε λοιπόν να σας πω κάποιες πληροφορίες για το συγκεκριμένο τραγουδιστή και να ακολουθήσει το βίντεο όπως είναι το παλιό Our Singers με κάποιες φωτογραφίες του καλλιτέχνη μας. Ο Θέμης ο Αδαμαντίδης γεννήθηκε στην Κεσαριανή αλλά πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων στο Johannesburg της Νοτιού Αφρικής όπου μετανάστευσε η οικογένειά του το 1964 για να επιστρέψει το 1972. Τον ίδιο χρόνο και πριν καλά κλείσει τα 15 του χρόνια ο Θέμης άρχισε να εμφανίζεται σε μαγαζιά της Πλάκας με πρώτο σταθμό το κέντρο Οι Ρεμπέτες όπου εμφανιζόταν πλάι σε γνωστούς ραμπέτες όπως η Άννα Χρυσάφη και ο Σπύρος Ξανθόπουλος. Αργότερα βρέθηκε στο κέντρο Μινόρε, στην περιοχή του Καρέα, όπου ερμήνευε αποκλειστικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη. Είναι γεννηθής το 1957. Νέος είναι ακόμα, έχει πάρα πολλά να δώσει, 65 ετών είναι, έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, ο Σπύρος ο Ζαγοραίος και τα 80 κάτι του χρόνια τραγουδούσε. Οπότε έχει πολλά να δώσει. Αγαπημένο μου τραγούδι του είναι το τραγούδι «Εγώ είμαι αγέρας». Ένα ζεϊμπέκικο το οποίο με γεμίζει πάρα πολύ και πραγματικά με κάνει να νιώθω όμορφα. Οι δικοί σας ψήφοι με οδήγησαν να κάνουμε την εκπομπή για το Θέμη Αδαμαντίδη. Ακολουθούν φωτογραφίες, να ακούτε Θέμη Αδαμαντίδη εσείς οι νέοι, γιατί η εκπομπή μας είναι για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, να μαθαίνουν οι νέοι τις ρίζες του λαϊκού τραγουδιού. Γιατί από τη ρίζα φυτρώνει και το δέντρο. Και τα πολλά κλαδιά του δέντρου είναι οι νέοι μας τραγουδιστές που επίσης έχουν καταπληκτικές φωνές. Δεν θέλω να ακούσω να λέτε ότι δεν υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα. Το έχω ακούσει από πολύ κόσμο και δεν ισχύει. Θα κάνω κάποια στιγμή εκπομπή για αυτό το θέμα. Ακολουθούν λοιπόν 10 φωτογραφίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούτε λαϊκό τραγούδι.